Πάμε στον κύριο Γιάννη Κιώκα, ο οποίος είναι βουλευτής και υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλή σας μέρα, κύριε Κιώκα. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζή. Να είστε καλά. Μια πάγια τακτική που έχει το κόμμα σας είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να διατυπώνει τη δική του ουσιαστικά πρόταση και να ουσιαστικά ψηφίζει αυτό που αυτό λέει, χωρίς να μετέχει στις διαδικασίες που κάνουν συνήθως οι δύο μονομάχοι, είτε σήμερα είναι το ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία ή παλιά το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε μια δική σας στρατηγική. Αυτή θα εξακολουθήσετε σε αυτή την περίπτωση? Η δική μας θέση είναι καθαρή. Την δημοσιοποίησαμε από χθες. Ότι εμείς καταψηφίζουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό προφανώς γίνεται εν προκειμένου με την πρόταση μορφής, όπως είχαμε κάνει και στο παρελθόν με άλλες αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Με τη διαφορά όμως ότι στο πρόσωπο σήμερα της Νέας Δημοκρατίας εμείς καταψηφίζουμε μια συνολική πολιτική, μια συνολική στρατηγική που φορτώνει με βάρη το λαό, όπως για παράδειγμα πρόσφατα στην πρόσφατη κακοκαιρία, και την οποία στρατηγική στηρίζουν και τα υπόλοιπα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, είτε παλιότερα από κυβερνητικές θέσεις, είτε σήμερα από τη θέση της αντιπολίτευσης. Κατά συνέπεια θα αρθρώσετε ένα πολιτικό λόγο, ο οποίος θα απευθύνεται στο υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, τονίζοντας τις αδυναμίες του και κατά πόσον φέρεται σωστά ή όχι στο ελληνικό λαό. Αυτό μου είπατε. Βεβαίως, όλα τα ζητήματα. Πάρτε για παράδειγμα το ζήτημα των συνεπειών της κακοκαιρίας, που αποτέλεσε, ναι, αν θέλετε, και την αφορμή για την πρόταση μορφής. Με τους εγκλωβισμένους οδηγούς, με τους αποκλεισμένους δρόμους, με τα νοικοκυριά που παραμένουν για πέμπτη μέρα σήμερα χωρίς θέρμανση και ρεύμα, ιδιαίτερα στην Ανατολική Αττική, με τα τρένα που δεν φτάνουν μέχρι την Ινώη κτλ. Όλα αυτά, κύριε Χατζή, έχουν τη σφραγίδα και της Νέας Δημοκρατίας προφανώς, έχουν όμως τη σφραγίδα και των υπόλοιπων κομμάτων. Για τις συμβάσεις παραχώρησης στους επιχειρηματικούς ομίλους των δρόμων, για τα ιδιωτικοποιημένα δίκτυα της ενέργειας, για την ιδιωτικοποιημένη Τρένοσε, αυτό είναι έργο του ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσουμε. Όλα αυτά λοιπόν εμείς, και για τα υπόλοιπα ζητήματα φυσικά, όχι μόνο για τις συνέπειες της φυσικής, των φυσικών καταστροφών, όλα αυτά θα επιδιώσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή. Ωραία. Έχει βάλει ένα πλαίσιο, δηλαδή λέει, εγώ θα μιλήσω, ας πούμε, για την κακοκαιρία, που όπως είπαμε και συμφωνώ μαζί σας, ήταν η αφορμή αυτής της πρότασης μορφής. Δεύτερον, θα μιλήσουμε για τα θέματα υγείας και για τα θέματα ακρίβειας. Είναι οι βασικοί άξονες που βεβαίως έχουν πολλές παραμέτρους και άλλα θα αναλύσουν οι βουλευτές, ο καθένας ξεχωριστά κτλ. Αλλά εσείς λέτε ναι σε αυτά, αλλά επιρρύπτεται ευθύνες στην κυβέρνηση βεβαίως, αλλά και στα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και έχουν κάνει τα ίδια. Αυτό μου λέτε. Κύριε Χατζή, το έχω καταλάβει. Καλά. Ακριβώς. Γιατί κρατάμε αυτή τη στάση? Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, πέρα από τις κοκορομαχίες, πέρα από τις επιμέρους διαφορές, πέρα από τους υψηλούς τόνους που θα τους ακούσουμε για άλλη μια φορά. Δεν μας νοιάζουν αυτά, κύριε Γκιόκα. Ο κόσμος τον νοιάζει πώς θα ζήσει αύριο. Δεν τον νοιάζει τώρα να τσακωθώ εγώ με εσάς. Δεν έχει κανένα νόημα για τον πολίτη. Επειδή ακριβώς όπως σωστά είπατε, τον κόσμο τον νοιάζει η ζωή του. Βέβαια. Νοιάζει η καθημερινότητά του και τα προβλήματά του. Σε όλα αυτά τα ζητήματα, από την πανδημία, από την ακρίβεια, από τη διαχείριση φυσικών καταστροφών μέχρι την εξωτερική πολιτική, που δεν πρέπει ούτε αυτή να την ξεχνάμε και να την βγάζουμε απ' έξω. Μάλιστα. Και εκεί είναι οι μεγαλύτερες συνενέσεις που εκφράζονται ανάμεσα στα κόμματα του αστικού πολιτικού συστήματος. Σε όλα αυτά τα ζητήματα υπάρχει από πίσω μία στρατηγική. Δεν είναι απλά κάποιες διαχειριστικές αστοχίες, κάποιες ελλείψεις στο συντονισμό, όπως υποκριτικά λέει η κυβέρνηση. Είναι μία συνολικότερη στρατηγική, την οποία υπηρετεί σήμερα με συνέπεια και φανατισμό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία υπηρέτησαν και τα προηγούμενα και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ κτλ. Να θυμίσω μόνο το εξής, που είναι χαρακτηριστικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει το 50% των νομοσχεδίων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και το ΚΙΝΑΛ έχει ψηφίσει περίπου το 80% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ πέρα δεν μιλάμε για αγεφύρωτες διαφορές. Εμείς λοιπόν θα αναδείξουμε τη δική μας κριτική, θα κάνουμε τη δική μας κριτική και στην κυβέρνηση και στα υπόλοιπα κόμματα. Θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε την ουσία αυτής της στρατηγικής, που έχει ως προμετωπίδα τη διασφάλιση
των κερδών και των συμφερόντων του κεφαλαίου σε βάρος του λαού. Ναι. Και επίσης θα αναδείξουμε την ανάγκη για ριζικές κάτι... αλλαγές που έχει ανάγκη ο λαός. Ωραία. Να πω κάτι αυθαίρετο, δηλαδή είναι από τη μεριά μου, αλλά δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς, μπορεί να είναι και σωστό στο τέλος. Άρα λοιπόν εσείς θα ψηφίσετε αυτή την πρόταση μορφής, όχι για την κυβέρνηση μόνο, αλλά για όσους κυβερνήσανε. Θα ψηφίσουμε αυτή την πρόταση μορφής που και αφορά την συγκεκριμένη κυβέρνηση, βεβαίως. Και στο πρόσωπό της φυσικά καταψηφίζουμε και... μια συνολική στρατηγική που αφορά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι σαφές αυτό. Είναι σαφές, είναι σαφές, είστε απόλυτα σαφείς. Και αυτό, να ξέρετε, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι μια στάση που κρατάει. Όχι, το την έχετε και στις άλλες. Το έχω δει και σε άλλες περιπτώσεις και το έχετε κάνει. Σας το είπα από την αρχή αυτό, γιατί παρακολουθώ το πώς κινείται και το δικό σας κόμμα όλα αυτά τα χρόνια και βλέπω ότι έχει μια συνέπεια, άσχετα αν συμφωνώ, διαφωνώ. Δεν έχει καμία σημασία. Και δεν έχει τα διλήμματα, αν θέλετε, δεν έχει τα διλήμματα, να το πω έτσι, άλλων κομμάτων που κινούνται μέσα σε πλαίσια τακτικισμών ή επικοινωνία. Πρακτικών. Το η δική μας θέση είναι καθαρή. Το κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν θέλετε να σας πω, παρακαλώ. Η δικιά μας η μεγάλη μορφή και η μορφή που πρέπει να απευθύνει ο λαός και απέναντι στην κυβέρνηση και σε αυτή την πολιτική είναι η κινητοποίηση που οργανώνουν τα συνδικάτα το Σάββατο το πρωί στο Σύνταγμα μαζί με το Δήμο Πάτρας κτλ. Για μέτρα προστασίας που έχει ανάγκη σήμερα ο λαός και από την πανδημία αλλά και από τις φυσικές καταστροφές που κάθε λίγο και λιγάκι τον πλήττουν με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκιόγκα. Σας εύχομαι καλή δύναμη και στη δουλειά σας.